Σε απεργία προχωρούν αύριο Τρίτη οι εργαζόμενοι στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού, δηλαδή στους Δήμους, καταγγέλλοντας απαξίωση και διάλυση των δημοτικών υπηρεσιών με αποτέλεσμα να καταγράφονται εργατικά δυστυχήματα, όπως συνέβη προσπάθως με δύο εργαζόμενους σε υπηρεσίες καθαριότητας. Τα τελευταία χρόνια οι εργαζόμενοι στην τοπική αυτοδιοίκηση μετρούν 60 θύματα συναδέλφους τους από εργατικά δυστυχήματα και πολλούς περισσότερους τραυματισμένους από εργατικά ατυχήματα. Όπως τονίζουν οι εργαζόμενοι στην τοπική αυτοδιοίκηση, οι ελλείψεις προσωπικού και η αντικοποίηση της εργασίας και μία σειρά άλλων προβλημάτων που σχετίζονται και με τις ελλείψεις σε οχήματα, μηχανήματα, εργαλεία, αλλά και η μη χορήγηση των μέσων ατομικής προστασίας σε πολλούς δήμους έχουν ως αποτέλεσμα τέτοια τραγικά περιστατικά. Στην πόλη του Αόνιου Ιωαννίνων έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση διαμαρτυρίας στις 11 η ώρα έξω από την αποκεντρωμένη διοίκηση Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας. Κάλεσμα συμμετοχής απίφθηναν ο Β' Αντιπρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΑΔΔΗ και Πρόεδρος του Νομαρχιακού Τμήματος της ΑΔΔΗ Ιωαννίνων Χρήστος Γρίβας, αλλά και τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΑΔΔΗ Σπύρος Μαρίνης και Γιώργος Μακράκης. Θέλω να κάνω ένα κάλεσμα για την αυριανή κινητοποίηση του Συλλόγου των Εργαζομένων και στα Γιάννα, τον ΟΤΑ, με αφορμή το τραγικό περιστατικό, πραγματικά το τραγικό περιστατικό της απώλειας της συναδέλφου μας στην καθαριότητα σε Δήμο της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας. Ειδικά για αυτό το χώρο, το δύσκολο χώρο των εργαζομένων στην καθαριότητα, στους ΟΤΑ, μετράμε ατέλειωτα θύματα. Πρέπει αυτή η τραγική κατάσταση να σταματήσει επιτέλους. Οι δημοτικές αρχές, οι περιφερειακές αρχές, αλλά και συνολικά η κυβέρνηση πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες που τις ανήκουν αποκλειστικά, ώστε οι εργαζόμενοι στην καθαριότητα και όσοι ζουν και εργάζονται σε επικίνδυνες συνθήκες στο δημόσιο να υπάρχουν όλα τα μέσα προστασίας. Φαίνεται όμως ότι κάποιοι αιρετοί με αφορμή αυτό που συνέβη και στο Δήμο αυτό της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας το έχουν ξεπεράσει. Χρησιμοποιούσαν για δουλειά ανασφάλιστους εργαζόμενους και στο δημόσιο. Αυτές οι ελαστικές μορφές απασχόλησης δημιουργούν τεράστιους κινδύνους πέρα από την έλλειψη των ατομικών μέσων προστασίας. Γιατί για να παρέχεις αυτή τη δουλειά χρειάζεται εκπαίδευση, χρειάζεται να είσαι μόνιμα, να μπορεί να είσαι και δεν μπορεί να λύνονται αυτά τα σοβαρά ζητήματα με τριμενίτες, πενταμενίτες, εξαμενίτες και με ελαστικά απασχολούμενους εργαζόμενους. Και προφανώς, όπως στην τραγική αυτή περίπτωση, με ανασφάλιστους. Απαιτούμε λοιπόν τη λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων για την προστασία της ζωής των εργαζομένων που παρέχουν εργασία στο δημόσιο. Σας ευχαριστώ. 11 η ώρα αύριο στην αποκεντρωμένη διοίκηση στη Βουρείου Ηπείρου. Εκεί είναι το κάλεσμα του Συλλόγου των Εργαζομένων στον ΟΤΑ. Το Νομαρχιακό Τμήμα συμπαραστέκεται σε αυτή την κινητοποίηση και καλεί και τα συνδικαλιστικά στελέχη του υπόλοιπου του Δημοσίου να παρευρεθούν αύριο. Να καλέσουμε σε μαζική συμμετοχή στην αυριανή απεργία των εργαζομένων στην τοπική διοίκηση και εδώ στα Γιάννενα και σε όλη την Ελλάδα, ως μια αποφασιστική απάντηση στην πολιτική της υποχρηματοδότησης, της εργολαβοποίησης, της ιδιωτικοποίησης που οδηγεί σε τραγικά αποτελέσματα με θύματα εργαζόμενους. Δεν θα αποδεχτούμε να μετράμε συνεχώς νεκρούς και θύματα στο βωμό του κέρδους. Δηλαδή και με αφορμή την αυριανή απεργιακή κινητοποίηση λόγω του τραγικού περιστατικού για άλλη μια φορά εργαζομένους στην τοπική αυτοδιοίκηση, θα διαμορφώσει τις συνθήκες και τις προϋποθέσεις για να έχουμε νέες κινητοποιήσεις και στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα, προκειμένου πραγματικά ο εργαζόμενος να μπορεί να επιβιώσει και να ανταπεξέλθει στη σημερινή δύσκολη πραγματικότητα που υπάρχει.